Έλα. Να τα πούμε όλα αυτά. Πριν όμως, δεν ξέρω αν έχει γίνει αναφορά νωρίτερα, να σας πούμε ότι η χθεσινή βροχή είχε ύψος μαζί με την βροχή που έπεσε νωρίς το πρωί σήμερα, τα ξημερώματα, 32,4 χιλιοστά. Ναι, μόλις αυτό έλεγα πριν, 32,4 χιλιοστά, μαζεμένη βροχή, χωρίς ευτυχώς ιδιαίτερα προβλήματα. Ποτιστική βροχή, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, μια βροχή που τη χρειαζόμαστε. Και έτσι για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, μια καλή βροχή, λένε οι γεωπόνοι και οι εκτιμητές, είναι περίπου στα 10 με 12 χιλιοστά. Έτσι, οπότε εκτιμώ, και αυτά είναι από τον μετεωρολογικό σταθμό που είχε κατασταθεί στη Μητρόπολη. Στους ορεινούς όγκους, στα βουνά, σε Λάκανο που είχα πριν λίγο επαφή, έβρεχε με μεγαλύτερη ένταση και σίγουρα έπεσε πολύ περισσότερη βροχή. Έτσι, περιμένουμε να το δούμε στην πράξη, να δούμε τους αγωγούς να ανοίγουν και να δούμε νερό να πέφτει στη λεκάνη του φράγματος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, ας πέσει ό,τι είναι να πέσει, έτσι να γεμίσουν και οι χαβούζες που λέει και ο πρόεδρος, ο κ. Παπαδάκης τουλάχιστον. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Θα συνεχιστεί έτσι ο καιρός και σήμερα μετά το βράδυ και τα ξημερώματα. Χαμούζε. Για όσους διαθέτουν χαβούζες, σωστά. Σε αυτό που με ρωτήσατε, να πούμε ότι ήταν δεδαλώδης η διαδικασία της καταγραφής. Έχουμε την εκτίμηση, είναι κατά προσέγγιση όλο αυτό και με τις τιμές που έχουμε από το Υπουργείο Εμπορίου. Χθες το μεσημέρι, παρουσία του Νίκου του Δασκαλάκη και του Προέδρου του Εννέα Αγροτικού Συλλόγου κ. Μιχαλάκη, μπήκαμε στην διαδικασία για αρκετές ώρες, κράτησε περίπου 4 ώρες, για να βγάλουμε όλο αυτό το κόστος της ζημιάς. Επαναλαμβάνω ότι είναι κατά προσέγγιση, είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα όμως. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν γίνει σε όλο το Δήμο Ιεράπετρας. Οι αιτήσεις λοιπόν που έγιναν μαζί αυτές και του ΕΛΓΑ είναι 384 αιτήσεις στο σύνολο. 384 στο σύνολο. Στο σύνολο δηλαδή περιλαμβάνει και το μακρύ γυαλό. Στο μακρύ γυαλό είχαμε 106, στις μάλες 39 ήταν όλες για ελαιοπαραγωγή. Στον Άγιο Ιωάννη είχαμε 32 για ελαιοπαραγωγή και 26 για κάποια θερμοκήπια. Στην Ιερά Πέτρα τώρα στο ΚΕΠ είχαμε 181 αιτήσεις. Το σύνολο είναι 384. Μάλιστα. Πιστεύεις ότι πήγαν όλοι για τη Δημαρχία, γιατί μου φαίνονται λίγοι. Δηλαδή πιστεύαμε... Όχι, δεν πήγαν όλοι. Υπήρχε καλή ανταπόκριση και αυτό φαίνεται από την αποτύπωση, αν θέλετε, από την ανάλυση των αιτήσεων που έγιναν από τη μεριά του μακρύ αλλού. Εκεί ο κόσμος ανταποκρίθηκε και συμμετείχε στο κάλεσμα, έτσι ώστε να γίνουν αυτές οι καταγραφές. Να. Τώρα, από εκεί και μετά, θα ήθελα να σας δώσω έτσι μια τάξη μεγέθους στις ζημιές που είχαν γίνει. Το οικονομικό σκέλος τώρα, έτσι, το οικονομικό σκέλος να πάμε, ναι. Να δούμε δηλαδή που θα αυτές οι 384 αιτήσεις πώς κοστολογούνται. Να σας πω ότι είχαμε 44,2 στρέμματα ξύλινου θερμοκηπίου, το οποίο καταστράφει ολοσκερός, με 100% καταστροφή. Σε ημιμεταλλικό για 100% καταστροφή είναι 18,5 στρέμματα. Σε θερμοκήπιο μεταλλικό με 100% καταστροφή ήταν 23,7. Το σύνολο 86,4 στρέμματα είχαν ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια, σε ξύλινο και μεταλλικό έχουμε άλλα 20 στρέμματα, 2, τα οποία είχαν 70% καταστροφή και με 50% καταστροφή είχαμε άλλα 83 στρέμματα. Τώρα, όσον αφορά τον ελαιόκαρπο, οι λοιπές, θα πάμε λίγο αργότερα στο κοστολόγιο να βρω λίγο και τις σημειώσεις μου, να σας πω ότι όσον αφορά τα ελαιόδεντρα, τα ελαιόδεντρα που επλήγησαν ήταν 13.000, ένα λεπτό. 13.000 ελαιόδεντρα. Ναι, 13.000 ελαιόδεντρα δηλώθηκαν. Ότι ταράβδησε ο αέρας, ας πούμε. Ότι ταράβδησε
ο αέρας, πολύ σωστά λέτε. Mm. Έτσι, 13.300 ελαιόδεντρα με βάση πάντα των αιτήσεων που έχουν γίνει, των 384 αιτήσεων. Τώρα, να σας πω ότι το σύνολο της ζημιάς ανέρχεται στα 8.022.000 ευρώ. Είναι ένα μεγάλο νούμερο και είπαμε ότι είναι κατά προσέγγιση αυτός ο αριθμός, αλλά δεν απέχει σίγουρα σε καμία περίπτωση mm-hmm. από την πραγματικότητα. Ναι. Να το τώρα, δούμε τώρα αυτό λίγο πιο αναλυτικά, τα 8.022.000 ευρώ, θέλετε? Βεβαίως να το δούμε, ότι οι θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί 2.659.250.000 ευρώ. Το κόστος σε νάιλον μαζί με την τοποθέτηση, υπάρχει η τιμή κιλού και η κάλυψη των τετραγωνικών με ένα κιλό νάιλο και το κόστος που είναι 5 ευρώ με το ΦΠΑ του. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν όλα τα στρέμματα σε νάιλον τα οποία έπαθαν ζημιά. Να σας δώσω και αυτό το στοιχείο. Μάλιστα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι δίνουμε στοιχεία, ολοκληρώθηκε η καταγραφή έτσι, και οι δηλώσεις των ανθρώπων που πλήγησαν από την ανεμοθύελα. 384 το σύνολο είναι οι δηλώσεις, 106 το μακρύ γυαλό, 39 συγχωρείτε στις μάλες, 32 Άγιο Ιωάννη, αν τα έχω σημειώσει, πρόλαβα και η Δημαρχία να τα σημειώσει σωστά. Έτσι. Να σας πω, να σας πω ότι η φυτική παραγωγή, η ζημιά που υπέστη η φυτική παραγωγή είναι σε 368,5 στρέμματα, ενώ τα στρέμματα... Και οι ελιές που... μέσα, και το θερμοκήπιο και οι ελιές. Όχι, όχι, όχι. Οι ελιές, αυτά είναι σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, μιλάμε για τη φυτική παραγωγή πάντα, έτσι, και σε κάποιους κήπους με ένα πολύ μικρό ποσοστό, με λάχανα, μαρούλια και άλλα. Έχουμε 346,8 στρέμματα σε καταστροφή νάιλον. Και όλα αυτά τώρα αποτιμούνται σε κόστος, με μια προσέγγιση που κάναμε, με τιμές τριετίας, τιμές τιμή τριετίας, και όπου υπήρχε στάνταρ τιμή, αναφέρομαι στον άιλο, είναι 622.800 ευρώ. Τώρα, η ζημιά που υπέστη η φυτική παραγωγή, και εδώ είναι το μεγαλύτερο νούμερο, είναι 4 εκατομμύρια. Μισό. Τα 8 εκατομμύρια σε χρήμα τώρα, το λέμε. Είναι έτσι, το σύνολο όλων. Είναι το σύνολο όλων. Δηλαδή, και του ελαιόκαρπου που χάθηκε από τις μάλες, παράδειγμα, και του νάιλον, να το πούμε έτσι, και της φυτικής παραγωγής που εχάθηκε. Ακριβώς. Είναι τα 8.022.000 ευρώ περίπου, και κατά προσέγγιση, είναι και όλο του μέσα. Και του καρπού, όλα μέσα. Να συνεχίσω όμως, γιατί έχουν τη σημασία τους τα στοιχεία. Η ζημιά στη φυτική παραγωγή είναι 4.416.000 ευρώ. Εδώ έχουμε υπολογίσει με μια μέση τιμή και για όλες τις ποικιλίες, αν θέλετε, για όλα τα είδη καλλιέργειας, δηλαδή μελιτζάνα, πιπεριά, αγκούρι, ντομάτα, όλα όσα καλλιεργούνται στην περιοχή μας, περίπου τις 12.000 ευρώ. Βεβαίως, να σας πω ότι επειδή ακριβώς η παραγωγή ήταν στην αρχή, καταλήξαμε σε αυτό το ποσό, σε αυτό το νούμερο. Και πάλι, ας πούμε, δεν ανταποκρίνεται απόλυτα, γιατί μπορεί να ήταν, ας πούμε, ή μεγαλύτερες τιμές να είχε αποσπάσει ένα προϊόν ή χαμηλότερες τιμές. Δηλαδή, ή χαμηλότερες. Κατά προσέγγιση. Ακριβώς. Εμείς πήραμε λοιπόν τη μέση τιμή τριετίας από όλες τις καλλιέργειες και βγήκε αυτό το ποσό περίπου 12.000 ευρώ το στρέμμα. Άρα έχουμε μια αποτίμηση ζημιάς, επαναλαμβάνω, για τη φυτική παραγωγή και τον ερτημένο καρπό, 4.416.000 ευρώ. Τώρα, όσον αφορά τη ζημιά στην έλαιο παραγωγή, αυτή αποτιμάται σε 244.000 ευρώ, 250. Εκεί πήραμε τη μέση τιμή τριετίας παραγωγής σε αναδέντρο, μεσαίο δέντρο, ούτε μεγάλο ούτε μικρό, την μέση τιμή έκχυσης του ελαιοκάρπου και το κόστος
την τιμή πώλησης του ελαιολάδου τα τρία τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς βγήκε αυτό το ποσό. Επαναλαμβάνω, 241.250 ευρώ. Τώρα, λοιπές ζημιές που έχουν καταγραφεί από κάποιους θερμοσύφωνες, πλάκες ηλιακών αλλά και φωτοβολταϊκών, σε κάποιες πέρκολες κτλ. Αυτές έχουν αποτιμηθεί στο 82.700 ευρώ. Συνολικό, γενικό σύνολο ζημιών 8.022.000 ευρώ. Αυτό μετά από πολύ κόπο, το δουλεύουμε μία ολόκληρη εβδομάδα. Θέλω να ξεκαθαρίσω όμως, κυρία Τσαγκαράκη, κάτι, ότι δεν είμαστε εκτιμητές. Είμαστε όμως άνθρωποι της αγοράς και οι τρεις που καθίσαμε και κάναμε αυτή τη διαδικασία. Και επαναλαμβάνω ότι η πραγματική αξία της ζημιάς είναι πολύ κοντά σε αυτό το νούμερο. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν τα στάνταρ, μου επιτρέπει τώρα να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Βεβαίως. Αλλά και εντάξει, έτσι όπως το... έτσι όπως με τον τρόπο τέλος πάντων που γίνεται η εκτίμηση, αντιλαμβάνεται βεβαίως ότι έχει πάρα πολύ δουλειά, ναι, η εκατομίκευση όλων αυτών των αιτήσεων, των 384 όπως μας λέτε αιτήσεων, έτσι, όλα αυτά με κάποιες, αν θέλετε, αναγωγές αλλά και ένα σχεδιασμό που κάναμε, προέκυψαν κάποια ποσά. Λοιπόν, αυτή είναι μη αμφισβητήσιμα. Ναι, σε αυτό λοιπόν είναι και... Δεν ξέρω αν έχουν έρθει, ας πούμε, κάποιες τζαμαρίες που έπεσαν, κάτι τέτοια, έχουν δηλωθεί. Είναι μέσα στα 384. Επαναλαμβάνω. Να ρωτήσω κάτι. Ό,τι δηλώθηκε. Δεν έχουν έρθει όμως. Δηλαδή, ανεβάζαμε τον αριθμό σε 400 πληγέντες, σε 480 πληγέντες, δηλώσεις, αιτήσεις τόσες. Πιστεύετε ότι δεν ήρθαν όλοι να το δηλώσουν? Δεν ανταποκρίθηκε ο κόσμος στο βαθμό που έπρεπε. Να. Έτσι. Δηλαδή δεν δηλώθηκαν όλες οι ζημιές, θεωρείτε? Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Έχουμε αναλύσει και άλλες φορές ότι υπήρχε πολύ κακό προηγούμενο, δεν υπήρχε ανταπόκριση από πλευράς πολιτείας και εύχομαι αυτή τη φορά να γίνει διαφορά. Πάντως, εμείς, κυρία Τσαγκαράκη, και αν το ξεκαθάρισε αυτό, ό,τι έπρεπε να κάνουμε το κάναμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε λοιπόν, για όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ωραία. Σε αυτά λοιπόν τα 8.022.000 ευρώ που δηλαδή, η ζημιά εκτιμάται πολύ μεγαλύτερη, να το πούμε και αυτό, επειδή ακριβώς δεν καταγράφηκαν όλα, η ζημιά εκτιμάται πολύ μεγαλύτερη από το 8.000.000 ευρώ. Ναι, πολύ μεγαλύτερη, δώσε δηλαδή χαμηλές τιμές... αφού βγάζει το μέσο όρο της τριετίας, έτσι, γιατί ναι, το καταλαβαίνω. Όχι, το λάδι, ας πούμε, το λάδι, ας πούμε, φέτος είναι πιο ακριβό σε σχέση με την περσίνη, προπέρσινη χρονιά, καταλάβω, και γι' αυτό το λέω ότι ίσως να είναι και κάπου χαμηλότερες τιμές. Τώρα, η φυτική παραγωγή στις ελιές θα αποζημιωθεί κάποια στιγμή από τον ΕΛΓΑ, έτσι κι αλλιώς είναι ασφαλισμένα. Αυτοί πληρώνουν ΕΛΓΑ. Φαντάζομαι τώρα, είναι οι μόνοι που πληρώνουν οπωσδήποτε υποχρεωτικά. Είναι υποχρεωτική είναι οι υπόλοιποι τώρα στον ΕΛΓΑ. Στα θερμοκήπια, κύριε Πανταζή, εδώ τώρα τι κάνουμε, πώς το... χειριζόμαστε το θέμα. Εδώ θα σας παραπέμψω στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα. Το έχουμε κουβεντιάσει. Ναι. Να μην κουράσουμε τον κόσμο. Είναι γνωστά αυτά που ζητάμε για ένα έκτακτο, μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, όπως ακριβώς είναι στη Μάνδρα. Καθώς επίσης, ακόμη περιμένουμε από τον κύριο Θαρψανιώτη το δελτίο τύπου και τις αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών, που θα ανέλυαν αν θέλετε, φόρο απαλλαγές ή το πάγωμα των φόρων στους πληγέντες. Έτσι, το περιμένουμε ακόμη. Δεν έχει ούτε δελτίο τύπου. Δεν έχω δει κάτι εγώ, ούτε στο διαδίκτυο, ούτε στα αρχεία του Δήμου ως φυσικό αρχείο, τίποτα. Καμία απόφαση. Άρα δηλαδή πάει κόσμος εκεί να δει τα οικονομικά του στοιχεία, τα φορολογικά του στοιχεία, να κάνει κάποια ρύθμιση και τα λοιπά, και δεν έχουμε τέτοια περίπτωση? Έχετε στα αυτιά σας, δηλαδή δεν έχει πάει ο κόσμος δεν υπάρχει να καμία πληρώσει, δημοσίευση, δεν υπάρχει καμία δημοσίευση, κανένα έγγραφο δεδομένο ότι ξέρετε κάτι, δεν έχουν ζητηθεί καταρχήν τα στοιχεία των πληγέντων, που αυτό από εκεί ξεκινάει, έτσι, αν ισχύσει... Ναι, γιατί πρέπει να διασταυρωθούν αυτά ακριβώς, με κάποιο αυτό. Τρόπο. Αλλά δεν έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο, οπότε ό,τι έχει υποθεί μέχρι τώρα,
από πλευράς τοπικού βουλευτή, του κύριου Θαψανιώτη, κυβερνητικού βουλευτή, είναι στον αέρα. Εμείς δεν έχουμε δει κάποιο έγγραφο που να αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα και να καθοδηγεί τους πληγέντες ποια θα είναι τα επόμενα βήματα προκειμένου να τύχουν οποιασδήποτε οικονομικής ενίσχυσης ή αποζημίωσης. Δεν μιλάμε για τον ΕΛΓΑ, το ξεκαθαρίζουμε. Άρα σε αυτά, ας πούμε, το συνολικό δεν μπορεί να αφαιρεθεί το ελαιόκαρπο, ας πούμε. Ή το σύνολο ζητάμε 8 εκατομμύρια 22.000 ευρώ να δώσει το κράτος αυτούς τους ανθρώπους τις 384 αιτήσεις. Αυτό ζητάμε. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι συγκεκριμένη. Είπαμε και πριν ότι ζητάμε κάποιες φόρα απαλλαγές, κάποιο πάγωμα σε οφειλές στο ελληνικό δημόσιο και σε εισφορές των ασφαλιστικών στο ΕΦΚΑ. Έτσι, και μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση, όπως δόθηκε πρόσφατα στη Μάντρα. Αυτό. Δεν παρεκκλίνουμε από αυτό, δεν ζητάμε κάτι άλλο. Αυτό ζητάμε. Έτσι, ούτε μας αγγίζουν, να το πω έτσι, δηλώσεις του Υπουργού, ότι όσοι είναι ασφαλισμένοι συνολικά θα αποζημιωθούν. Δεν ξέρω πόσες, αν είναι 2-3 άνθρωποι που έχουν... Θερμοκήπη είναι 3. Τρεις άνθρωποι. Ναι. Και ένας που πήρε από ιδιωτική ασφάλεια, το βγάλαμε χθες αυτό το θέμα, παίρνει αποζημίωση. Το είδα, σχεδόν στο 100% της ζημιάς. Άρα, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα, τα 8 εκατομμύρια, θα λείψουν από την περιοχή, θα λείψουν από τα καταστήματα της πόλης, θα λείψουν από όλους εμάς, από τα παιδιά, από το... Τέλος πάντων, θα λείψουν από την πόλη. 8 εκατομμύρια ευρώ, διότι αυτοί οι άνθρωποι, αν τα καταφέρουν, θα πρέπει να σταθούν στα πόδια τους, αν τα καταφέρουν, γιατί υπάρχουν και... οικογένειες ή κάποιοι που πλήγησαν και από τη φωτιά, διπλό το κακό δηλαδή, άρα δεν ξέρω κατά πόσον θα τα καταφέρουν να σταθούν στα πόδια τους με δεύτερη φορά ζημιά και ολική καταστροφή. Είναι πολλά τα χρήματα που θα λείψουν από την περιοχή, τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Πάντως, κυρία Κακαράκη, περιμένουμε και άλλες ενέργειες. Ο Περιφερειάρχης έχει κληθεί και περιμένουμε να έρθει στην Ιερά Πέτρα. Ήταν για την προηγούμενη Παρασκευή κάτι τέτοιο για ακουστή. Έπρεπε να ολοκληρωθεί η καταγραφή, καθώς και, αν θέλετε, έτσι, το κόστος ή μια πρώτη προσέγγιση, αλλά τεκμηριωμένη, της ζημιάς. Αυτό λοιπόν από χθες το μεσημέρι έχει τελειώσει, οπότε ανοίγει ο δρόμος, αν θέλετε, προκειμένου να έρθει ο Περιφερειάρχης στην Ιερά Πέτρα και να συζητηθεί εκ νέου το θέμα με άλλα δεδομένα πια. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι ακόμα. Έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ελπίζω αυτά τα στοιχεία τώρα πρέπει, δεν ξέρω, χρειάζεται να επικαιροποιηθούν από κάποιο άλλο φορέα εκτός το Δήμο, που είναι δημόσιο φορέα. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική, εκτός και αν ζητηθεί από ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους να κάνει αυτό κάποιους περισσότερους ελέγχους. Διότι ήταν και οι ΕΛΓΑ εδώ οι εκτιμητές και τα λοιπά. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, κυρία Ζαγκαράκη, είναι να βγάλουμε μια τάξη μεγέθους, κατά προσέγγιση επαναλαμβάνω, και να ξέρουμε για τι ποσό συζητάμε. Περίπου στα 8 εκατομμύρια λοιπόν ευρώ είναι η ζημιά της Ανεμοθύαλας, όπως αποτυπώθηκε μέσα στις υπεύθυνες δηλώσεις, παύλα αιτήσεις, που έκαναν οι πληγέντες στον Δήμο Ιερά Πέτρας. Έτσι, τώρα είπαμε και πριν να το επαναλάβουμε ότι η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί δεν ανταποκρίθηκαν όλοι όσοι είχαν πάθει ζημιά. Μάλιστα, απογοητευμένοι άνθρωποι, προφανώς έχουν ξαναπάθει και δεν έχουν πάρει τίποτα, οπότε σου λέει τώρα πάλι τι να τρέχω. Ενώ ήταν απλή διαδικασία, εύκολη διαδικασία και χωρίς χρήματα να επιβαρύνεται ο άνθρωπος, παρόλα αυτά δεν. Είναι λίγες οι 384 αιτήσεις. Και δεν ξέρω κατά πόσον τέλος πάντων ανταποκρίνονται. Δηλαδή, ξέραμε για 500, για 600, λέγαμε εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά κατά προσέγγιση. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, κύριε Αντιδήμαρχε. Όχι, αυτό να πω. Λοιπόν, αυτό τώρα, αυτό το παίρνουμε
και το πιέζουμε στο Υπουργείο Οικονομικών και τσακαλώτους εδώ μεθαύριο, από την Παρασκευή, αύριο μεθαύριο πότε είναι. Έτσι. Πιέζουμε λοιπόν από το Υπουργείο Οικονομικών να δοθεί όλα, κάποιο... Όλα αυτά είναι χρήσιμα στοιχεία, έτσι, για να μπορούμε να κουβεντιάζουμε για το κόστος της ζημιάς. Από εκεί και μετά, το τι θα δοθεί, πότε και με ποιο τρόπο, είναι δουλειά άλλων. Γι' αυτό και θέλω να το ξεκαθαρίσω και μέσα από το σταθμό σας, ότι άλλοι θα πρέπει να πάρουν αυτό το ποσό, το κόστος της ζημιάς, και να πράξουν τα δέοντα. Έτσι. Να κινηθούν έτσι ώστε να αποζημιώσουν. Να πω άλλη μια φορά ότι οι αποζημιώσεις είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Είναι κάτι που δικαιάται ο πολίτης αυτής της χώρας. Έτσι. Δεν μιλάμε λοιπόν για ζητιανιά, μιλάμε για αποζημιώσεις οι οποίες είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Αυτό ας το ακούσουν μερικοί που κάθονται σε γραφεία και προσπαθούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, κυρία Τσαγκαράκη, αναφέροντας δελτία τύπου για αφαλάτωση στην Ιερά Πέτρα. Ναι. Αυτά να σας πω. Μάλιστα. Και ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, αυτά με την...